Πάμε τώρα να καλησπερίσουμε στο Skype μας. Είναι ο Γιώργος Μερκής μαζί μας. Ο Γιώργος, ο οποίος έχει πολύ μεγάλη εμπειρία. Εντάξει, στο εξωτερικό μπορεί να μην έπαιξε, αλλά έπαιξε στον Απόλλον, έπαιξε στο ΑΠΟΕΛ, σε μεγάλες ομάδες. Τώρα είναι προπονητής. Προσπαθεί αυτή την εμπειρία που είχε να την μεταλαμπαδεύσει στους ποδοσφαιριστές του. Γιώργο, καλησπέρα. Γεια σου, Γιώργο. Καλησπέρα σε όλους. Είναι και ο coach εδώ, ο Πάπος ο Χριστοδούλου. Γιώργο, το ΑΠΟΕΛ σε πείθει, γιατί θα είναι τα επόμενα στιγμιότυπα, αλλά θα έχουμε μετά και τον αντιπρόεδρο του ΑΠΟΕΛ για την ανακοίνωση, οπότε ξεκινάμε αμέσως. Το ΑΠΟΕΛ σε πείθει. Πρώτα, καλησπέρα για στον coach, τον κύριο Μπάμπο. Τον εκτιμά φάνταστα, είχαμε μια ψυχή συνεργασία με την εθνική ομάδα και τον ευχαριστώ για όλα. Είναι από τους ποδοσφαιριστές που σας αρέσουν, έτσι. Δεν θα ξεχάσω ποτέ όταν... Αν θυμάμαι καλά, εκείνο το παιχνίδι είχε λίγο πρόβλημα και δεν αγωνίστηκε με το Ισραήλ που τους κερδίσαμε στο Ισραήλ 1-2 και πετύχαμε το δεύτερο γκολ και σηκώθηκε από τον πάγκο. Θυμάμαι ήταν να μου σκίσει το πουκάμισο, με έσπροχνε και αυτό, όχι μου αρέσει, μου υπεραρέσει. Είναι από αυτά τα παιδιά που του έφτωνε... Το λιγότερο σε έκανε, διότι το συμπαίκτες του τους έπαιρνε από το λαιμό. Τους έκανε κεφαλοκλείδωμα. Είναι από αυτούς που μου αρέσουν. Αυτό το κεφαλοκλείδωμα πώς σου ήρθε, τώρα έτσι που το συζητάμε. Εντάξει, το θεωρούσαν κακιά εγώ. Ναι. Στοργική. Έτσι νόμιζα και εγώ πριν. Ρώτα το σκορ, να δούμε. Λοιπόν, για πες μας λίγο. Για την ερώτηση σας, αν το ΑΠΟΕΛ με πείθει, σίγουρα το ΑΠΟΕΛ έχει πάρα πολλά πράγματα να βελτιώσει. Προς το παρόν, νομίζω δεν έχει πιάσει το μάξιμο της απόδοσης του. Γιατί αρκετοί ποδοσφαιριστές ήρθαν και προς το τέλος της προετοιμασίας. Κάποιοι τραυματισμοί αναγκάζουν τον προπονητή συνέχεια να αλλάζει το πλάνο του. Δεν αφήνουν την ομάδα να ρολάρει. Αλλά νομίζω τώρα και με την διακοπή για την εθνική ομάδα θα έχει περισσότερο χρόνο να δουλέψει ο προπονητής. Έχει βγάλει ένα, ας το πούμε, δύσκολο πρόγραμμα με την Πάφο, τον Άρη και την Ανόρθωση. Τώρα έχει το τώρα έχει αρκετούς αγώνες συνεχόμενους στο ΑΣΥΠΗ. Με τη βοήθεια του κόσμου μπορεί να πάρει το τρίποντο και να δημιουργήσει καλή ψυχολογία τη συνέχεια. Ποιοι είναι οι βασικοί διεκδίκητες του τίτλου κατά την άποψή σου, Γιώργο? Οι βασικοί διεκδίκητες... Είναι μικρό το δείγμα, καταλαβαίνω, αλλά σε αυτό που έχουμε δει. Νομίζω ότι... Όλοι οι περσινοί που ήταν μέσα στην εξάδα, αλλά και η Ομόνια που ήταν εκτός εξάδας, είναι διεκδικητές. Δεν μπορείς να έχεις μεγάλο δείγμα από αγώνες. Η τέταρτη αγωνιστική είναι, αλλά δεν μπορείς να βγάλεις έξω ένα από τους Ευρωπαίους, τον Άρη και την Πάφο που δείχνουν μια σοβαρότητα. Νομίζω δεν μπορείς να έχεις προβλέψεις. Θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον πρωτάθλημα, τόσο για την ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα και θα πάρει τα εισιτήρια για την Ευρώπη, όσο και για τη διαβάθμιση, γιατί έχουμε δει και τις φαινομενικά μικρές ομάδες να μην μπορούν να τις λυγίσουν οι φαινομενικά μεγαλύτερες ομάδες τόσο εύκολα. Είδαμε και σήμερα Σαλαμίνα πέσπασε ισοπαλία από τον Απόλλωνα. Χθες η Φλόρακα με 10 παίχτες κατάφερε να πάρει βαθμό στο Βαδόπουλος. Και την Καρμιώτισσα να κερδίσει τον Άρη. Ναι. Εκεί που είχαν την Καρμιώτισσα πολύ ότι... Σωστά. Ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν μείνει μόνο στα λόγια και δεν θα μπορούσαν να... βάσει του ξεκινήματος να κάνουν κάτι καλό. Βασικούς υποψήφιους για τον τίτλο, το ότι είναι τόσο κλειστό το πρωτάθλημα όσο αφορά τη διαφορά δυναμικότητας. Επαναλάβετε μου την αρχική ερώτηση. Γιατί δεν... Αυτό τι σημαίνει, το ότι έχουμε πολλές ομάδες καλές για τους υποψήφιους πρωταθλητές, για εκείνες που θέλουν να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα, είναι καλό ή κακό? Να είναι τόσες πολλές οι ομάδες που μπορεί να κόψουν βαθμούς. Νομίζω ότι μπορεί να είναι
δεν είναι και το καλύτερο να διεκδικούν για κάποιον που διεκδικεί το πρωτάθλημα, να το διεκδικούν το πρωτάθλημα 5-6 ομάδες. Συνήθως βλέπουμε ότι είναι 2-3 στη χρονιά. Αυτό του φέρνει τον ανταγωνισμό μεγαλύτερο, αλλά θα ρίξει και την ποιότητα του πρωταθλήματος, γιατί όταν αγωνίζονται καλές ομάδες αντίον καλών ομάδων, τα αποτελέσματα και η ποιότητα που θα παίζει το ποδόσφαιρο δεν είναι τόσο μεγάλη, γιατί δεν μπορούν όλοι να πάρουν αποτέλεσμα παντού. Νομίζω ότι αυτό κάνει πιο ενδιαφέρον το πρωτάθλημα σε σχέση με την εξάδα που πριν δεν θα είχαμε διάφορες ομάδες. Γιώργο, σε αντίθεση με την πέρσι. Ναι, συγγνώμη, ολοκλήρωσα. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι οι τέσσερις ομάδες που θα βγουν Ευρώπη από το πρωτάθλημα δεν θα είναι αδιάφορες όπως ήταν παρελθόν, όπως το είδα στο παρελθόν, όπου οι δύο από την Εξάδα απλά ήταν στην Εξάδα οι δύο τελευταίες και περίμεναν την λήξη του πρωταθλήματος. Γιώργο, στην περσινή χρονιά είδαμε τον ΑΠΟΕΛ να μην έχει καλή αμυντική συμπεριφορά. Στην φετινή χρονιά βλέπουμε το ΑΠΟΕΛ τουλάχιστον να έχει φτιάξει αυτό το, αν θέλεις, μελανό σημείο της περσινής περίοδου. Είναι έτσι? Σωστά. Όπως φαίνεται, έχουν δει τα λάθη της περσινής χρονιάς το προπονητικό team του ΑΠΟΕΛ. Και δούλεψαν όλο το καλοκαίρι και βελτίωσαν. Όσο και φαίνεται παράξενο, όταν δεν, στην άμυνα δεν είσαι σφιχτός, δυνατός, να δεις εύκολα γκολ, δεν μπορείς να πάρεις το πρωτάθλημα. Τρανό παράδειγμα, και μπορεί να μας το πει και ο κύριος Πάμπος στο Δούλου, με τη θηδεία του τότε στην ΑΕΛ, επιθετικά η ομάδα του δεν είχε σκοράρει τα τόσα γκολ, αλλά είχε την καλύτερη άμυνα. Έτσι. Και αυτό ήταν ένας από τους ιδιαίτερους λόγους που η ΑΕΛ κατάκτησε το πρωτάθλημα τότε. Ήταν και ο Άγιος Ντεγκρά φυσικά εκεί, μαζί με τον Πάμπο τον Χριστοδούλου. Κλείνοντας, Γιώργο, βλέπεις την ομάδα του ΑΠΟΕΛ έτοιμη για το πρωτάθλημα? Θεωρώ ότι είναι σε καλό δρόμο. Έχει δείξει ότι έχει βάθος. Κάποιοι ποδοσφαιριστές που τους είδαμε στα τελευταία παιχνίδια, όπως ο Μορέιρα που ήρθε για απλά να συμπληρώνει, νομίζω, το ρόστερ και αν καταφέρει να του δοθούν ευκαιρίες, έχει δείξει ότι μπορεί να χτυπήσει για την πρωτάρα της ενδεκάδας και είναι ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Η τελευταία προσθήκη του Δόνη, ο Σατσάς που θεωρείται ένα προβληματικός, δείχνει ότι μπορεί να χτυπήσει την πόρτα της ενδεκάδας και να είναι και βασικός. Έχει πάρα πολλές λύσεις και πάρα πολλούς ευχάριστους χρονοκέφαλους ο κύριος Σοφρόνης Αυγουστή στο να επιλέξει μέσα από αυτή την πλειάδα ποδοσφαιριστών τους κατάλληλους να παίζουν. Υπάρχει καλύτερη ομάδα από το ΑΠΟΕΛ? Καλύτερη ομάδα από το ΑΠΟΕΛ... δεν μπορώ να πω αν υπάρχει κάποια καλύτερη ομάδα. Υπάρχουν και άλλες καλές ομάδες. Θεωρώ ότι η ΠΑΦΟΣ είναι μια ομάδα πολύ δουλεμένη με ένα προπονητή που έχει την εμπειρία στην Κύπρο και έχει και έναν κορμό εδώ και 3 χρόνια. Η ΑΕΚ, η Ανόρθωση, έχει πάρα πολλές καλές ομάδες. Θα φανεί στη συνέχεια στις λεπτομέρειες και θα μπορέσουν να ακολουθήσουν μέχρι τέλος το πρωτάθλημα. Αλλά νομίζω όλοι θα είναι εκεί μέσα στην Εξάδα. Περιμένουμε να δούμε ποια ομάδα θα είναι ξανά εκτός Εξάδα, γιατί θεωρώ ότι ο Άρης και η Πάφος θα είναι ξανά στην πρώτη Εξάδα. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σου βράδυ, φίλε. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ.